Μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να μην έχει το μειακό πρόγραμμα, όμως η συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου και η κατεύθυνση που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ έχει αποφέρει σημαντική χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ για έργα πολιτισμού στη Μεσσηνία από τα συνολικά 32 που υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας. Και ήδη γίνονται μεγάλα έργα, όπως είναι, όπως ξέρετε καλά, η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωση Σωτήρα στους Χριστιανούς, όπως είναι η αποκατάσταση του συγκροτήματος του Μούτζινο στην Καρδαμίλη, δεύτερη φάση, όπως είναι επίσης η αποκατάσταση του τείχους Ανατολικού στο κάστρο της Ανδρούσας, το Ανδρομονάστρο της Ανδρούσας, το Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής στη Σαμαρίνα και άλλα πολλά έργα, όπως είναι και τα Ανάκτορα του Νέστορα και κυρίως το Μέγαρο Χορού. Είναι έργα σημαντικά που γίνονται στην περιοχή της Μεσσηνίας. Αυτά όμως είναι ικανοποιητικά. Εμείς όμως επειδή έχουμε ένα μεγάλο πλούσιο αρχαιολογικό θησαυρό, ζητάμε επιπλέον χρήματα τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ και αφορά συγκεκριμένες δράσεις. Είναι κυρίως το κάστρο της Μεθόνης και της Κορώνης. Για το κάστρο της Κυπαρσίας είπαμε ότι χρειάζεται και υποστήλωση γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα από την κακοκαιρία. Αλλά το καταδυτικό αρχαιολογικό πάρκο στο Ναβαρίνο πρέπει να το ρημάσουμε, να το κατασκευάσουμε, να γίνει ένα πρότυπο. Η καλή συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αποδώσει τα μέγιστα, με συνέπεια ένα σημαντικό κομμάτι της χρηματοδοτικής πίτας για έργα πολιτισμού να οδεύει προς την Μεσσηνία. Σε αυτά βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 εκατομμύρια, τα οποία έχει εξασφαλίσει 3 για την Αρχαία Μεσσήνη και 2 για την Επιστημονική Επιτροπή της Πηλίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας, το οποίο διαχειρίζεται στο κομμάτι που αφορά τα μνημεία και τα μουσεία, τις μουσιακές υποδομές, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Επομένως, 3 εκατομμύρια για την Αρχαία Μεσσήνη είναι εξασφαλισμένα. Ο κύριος Θέμελης ήδη εργάζεται με πολύ συστηματικό τρόπο. Πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, η Μεσσήνη είναι από τους σημαντικότερους και ωραιότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η Μεσσηνία έχει την τύχη να έχει πρικιστεί με όλο αυτό το απόθεμα των κάστρων, έργα δύσκολα, έργα που απαιτούν πολλά χρήματα, τα οποία όμως σιγά σιγά μπαίνουν σε ένα προγραμματισμό. Ήδη στο Νιόκαστρο πραγματοποιείται το έργο της μεταμόρφωσης και το καποδιστριακό στη Μεθόνη, το καποδιστριακό σχολείο στη Μεθόνη. Είναι έργα τα οποία έχει αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή των Κάστρων Πηλίας, η οποία εντωμεταξύ οριμάζει και άλλες μελέτες. Για το σημαντικό απόθεμα των κάστρων υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Σε προτεραιότητα πάντως θα τεθεί το θέμα του καταδυτικού πάρκου στο Ναβαρίνο. Το Ναβαρίνο και το καταδυτικό πάρκο στο οποίο αναφερθήκατε βεβαίως πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Εκεί θα έχετε την συνεργασία μας όπου χρειάζεται. Δεν είναι πολύ εύκολο γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που θα φτιάξουμε και ένα θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία τέτοιων πρωτοβουλειών. Αυτό όμως πρέπει να γίνει και με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε και με εσάς και με τον Δήμο.